Φίλες και φίλοι χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 46ο επεισόδιο του podcast. Για σήμερα σας έχω ετοιμάσει άλλη μια συγκλονιστική μελέτη περίπτωσης. Το ερώτημα, όπως θα διαβάσατε και στον τίτλο του podcast, είναι απλό αλλά ταυτόχρονα συγκλονιστικό. Ο πρώην μου τι ήταν, διπολικός ή κόπανος το αρχικό ερώτημα της φίλης δεν ήταν αν ήταν μόνο διπολικός ή κόπανος. Μαζί με το κόπανος έβαλε και ένα σωρό άλλα επίθετα και χαρακτηριστικά το οποίο θα διαβάσω όταν θα φτάσω στο επίμαχο σημείο της επιστολής. Αλλά η λέξη κόπανος από μόνη της είναι μια λέξη η οποία μπορεί να συμψηφίσει όλα εκείνα τα ηθικά χαρακτηριστικά που έχει ένας άνθρωπος με αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και μάλιστα αυτή τη συγκεκριμένη λέξη, τη λέξη κόπανος, χρησιμοποιεί και η ντόχτω Ράμανιν Τυρβάσουλα στο βιβλίο της «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ» που κατά τη γνώμη μου αποτελεί τη βίβλο του ναρκισισμού και είναι ένα σύγχρονο βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει το 2021. Στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου του podcast θα βάλω το σύνδεσμο από το playlist στο οποίο διαβάζουμε και σχολιάζουμε από το βιβλίο της Δόκτωρος Ραμάνη στο κανάλι μου στο YouTube. Η κοπέλα που στέλνει την επιστολή είναι μια κοπέλα που παρακολουθεί επί σειρά ετών τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο που ανεβαίνουν πολύ ταχτικά στο κανάλι μου στο YouTube και μου στέλνει τα νέα τη. Πρόσφατα ανάβηκε ένα βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube με τίτλο «Αναφορές σε πρώην στην αρχή μιας γνωριμίας πότε αποτελούν κόκκινη σημαία ή κόκκινη καμπάνα τέλο πάντων. Και στο βίντεο εκείνο αναφέρθηκα σε περιπτώσεις όπου μια τυχαία αναφορά σε πρώην μέσα στα πλαίσια του συνειρμού που επιφέρεται σε μια συζήτηση δεν αποτελεί απαραίτητο κόκκινη σημαία. Κάναμε δηλαδή αυτό το βίντεο στο κανάλι το οποίο αναφέρεται σε πρώην και φαίνεται ότι ξύπνησε στη φίλη που μου γράφει την επιστολή, ξύπνησε μέσα της τραυματικέ αναμνήσεις από το παρελθόν και τις προκάλεσε ξεκάθαρα συναισθηματική απορρίθμιση. Σας παραπέμπω στο επεισόδιο του podcast για τη σύνθετη διαταραχή με τα στρες, όπου εκεί περιγράφεται ξεκάθαρα τι σημαίνει συναισθηματική απορρίθμιση. Θα συμπεριλάβω στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου όλους τους συνδέσμους που οδηγούν στα βίντεο ή στις λίστες με βίντεο στις οποίες αναφέρομαι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Σε αυτούς τους συνδέσμους θα βρείτε επίσης και το σύνδεσμο με το βίντεο που έχει τίτλο «Μήπως βλέπεις πράσινες σημαίες εκεί που δεν υπάρχουν», το οποίο υπήρξε αφορμή για να γίνει το βίντεο για τις αναφορές σε πρώην στην αρχή μιας γνωριμίας και πότε αυτό συνιστά κόκκινες καμπάνες ή κόκκινες σημαίες τέλος πάντων. Πάω να διαβάσω τι μου έχει στείλει φίλη. Κυρία Θέκλα, χαίρετε. Χαίρετε. Χθε το βράδυ είδα το βίντεο σα για πρώην και τα λοιπά. Εννοεί αυτά τα δύο βίντεο. Και ξαναπήγα πίσω στα δικά μου. Και αυτόματα έβαζα βίντεο σα παλιότερα για ναρκιστιστέ όλων των ειδών. Ταράχτηκα κάπω ακούγοντα τι κοπέλε και τι ιστορίε του. Εδώ να σα αναφέρω πω στο κανάλι μα στο YouTube υπάρχουν σωρία βίντεο που είναι μελέτες περιπτώσεων και διαβάζω τι επιστολές και ανδρών και γυναικών που έχουν ταλαιπωρηθεί σε σχέσει και άλλο πώ. Ταράχτηκα λοιπόν, λέει η φίλη, κάπω ακούγοντα τι κοπέλε και θυμήθηκα πω ταραχτηκα λοιπον λεει φίλοι φιλη καπω ακουγοντα εγώ. Εν τω μεταξύ, χθε το πρωί εντελώ τυχαία βρήκα ένα κινητό μου παλαιότερο σε ένα συρτάρι και έχοντας απορία για το αν λειτουργεί, το έβαλα να φορτίσει και εκείνο άνοιξε ένα παλιότερο κινητό. Τι μπορεί να μας θυμίσει και τι μπορεί να μας μάθει για εμάς που δεν το αντιλαμβανόμαστε τον καιρό που συνέβαιναν τα γεγονότα ή τα τεκτενόμενα. Όπως χάζευα τις φωτογραφίες κτλ μπήκα και στα μηνύματα και βρήκα μηνύματα που στέλναμε με τον πρώην άνδρα μου η κοπέλα. Είναι χωρισμένη, μεγαλώνει μόνη της τα παιδιά της και μάλιστα είναι μια πολύ θαραλέα γυναίκα η οποία τώρα επιχειρεί να σπουδάσει και μάλιστα να σπουδάσει ψυχολογία και της το εύχομαι ολόκαρδα να το επιτύχει και πιστεύω πως θα το επιτύχει. Βρήκα λοιπόν μηνύματα που στέλναμε τον πρώην άντρα μου. Την περίοδο που με απατούσε τα τελευταία χρόνια πρωτού χωρίσουμε και μετά που τον είχα ανακαλύψει πως με απατούσε. Σε εκείνη την περίοδο μας είχε εγκαταλείψει, έκλαιγε για να γυρίσει σπίτι, επειδή εγώ τον έδιωχνα εφόσον είχε εγκόμενα, και μόλις γυρνούσε τα βρισκόταν και με την άλλη. Όταν δεν ήταν σπίτι, την έγραφε και αυτήν. Θεωρητικά την ήθελε όταν γυρνούσε σπίτι μα. Λέει λοιπόν για μία περίπτωση που ο πρώην άντρα τη είχε φιλενάδα, αυτοί τον έδιωχνε να χωρίσουν. Όταν τον έδιωχνε να χωρίσουν και έφευγε από το σπίτι, αυτό έκοβε και με τη γυναίκα και με τη φιλενάδα. Και όταν τον δεχόταν αυτή πίσω, τα ξανά βρίσκε και με τη φιλενάδα. Και ξέρετε κυρία Θέκλα, πιαν είδα σε εκείνα τα μηνύματα. Μια άλλη γυναίκα. Μια ξένη. Εννοεί τον εαυτό τη στα μηνύματα, τον είδε να είναι μια άλλη, μια ξένη. Κυρία Θέκλα, δεν θυμόμουν αυτή τη συμπεριφορά μου. Δεν θυμόμουν ότι ενώ αυτό με κεράτωνε και με κορόιδευε, εγώ συζητούσα με κεφαλαία του συζητούσα, ότι έπαιρνε δηλαδή συζήτηση, και το έπαιζα δύσκολη για το αν πιστεύω ότι με αγαπάει και τέτοιε αειδίε. Δεν θυμόμουν τη δική μου συμπεριφορά δηλαδή ήξερα ότι ήμουν φουλ προβληματική, αλλά έπαθα σοκ όταν είδα πόσο πολύ. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Όταν βρίσκεσαι σε μία σχέση ναρκισιστικής κακοποίησης και όταν βρίσκεσαι με έναν άνθρωπο που είναι πρωτίστως και κυρίως κόπανος, sick, ναι, λέξη που έχει γράψει φίλη, τότε και εσύ στη συμπεριφορά σου επηρεάζεσαι και αν μη τι άλλο μπορεί να λειτουργεί η αντιδραστική βιότητα, ναι, ναι, σύνδεσμο με το επεισόδιο για την αντιδραστική βιότητα θα βάλω στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου, ή άθελά σου να αντιγράφεις μέσω της μίμησης κάποιες ναρκισιστικές συμπεριφορές και στοιχεία που έχει ο άνθρωπος με τον οποίο ζεις. Όπως σας είχα αναφέρει και παλιότερα, δεν θα θυμάστε φυσικά και όμως θυμάμαι το email σου, όπως και άλλα email σου θυμάμαι. Αυτός χωρίς να το γνωρίζω, με κεράτωνε πάντα και εμένα, όπως και όλες τις πρώην του. Καφιόταν δηλαδή. Το έλεγε ότι όλες τις πρώην του τις κεράτωνε. Το ερώτημα μου όμως είναι το εξής. Ο συγκεκριμένος είναι και διπολικός και έχει διαγνωστεί ως διπολικός μερικά χρόνια πριν. Διπολικός είναι ένα άνθρωπος ο οποίος έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή. Η διπολική διαταραχή που παλιά ονομαζόταν μανιοκατάθλιψη, προκείται για μια σοβαρή ψυχική διαταραχή. Στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου θα βάλω το σύνδεσμο. Μια εκπομπή που κάναμε παλιότερα μαζί με τον Δ. Γρηγόρη Γρηγορίου, τον ψυχίατρο, όπου μιλάει διεξοδικά για τη διπολική διαταραχή. Παρακολουθώντα λοιπόν το βίντεο μαζί με τον Δ. Γρηγόρη Γρηγορίου, ο οποίο είναι ένα δικαιωμένο ψυχίατρο, θα μάθετε όλε τι πληροφορίε σε σχέση με τη διπολική διαταραχή, η οποία είναι μια ψυχική διαταραχή για την οποία υπάρχει διάγνωση και για την οποία υπάρχει θεραπεία, ψυχοφαρμακοθεραπεία. Παρ' όλα αυτά παρόλο δηλαδή που ο πρώην μου έχει διπολική διαταραχή και διαγνώστηκε κάποια χρόνια πριν με διπολική διαταραχή, όταν άρχισε να έχει αποτελέσματα η θεραπεία του, να δουλεύει η θεραπεία του, δεν άλλαξε η συμπεριφορά του. Για να δουλέψει η θεραπεία του, κάναμε με τους ψυχιάτρους πολλές δοκιμές. Συνεργαζόμουν κι εγώ ενώ μαζί τους, γιατί αλλιώς δεν θα έβγαζαν άκρη. Και καταλήξαμε σε δυνατή θεραπεία. Αυτή η δυνατή θεραπεία τον βοήθησε να ερεμήσει κάπως από τις μανίες, αλλά όπως είπα η συμπεριφορά δεν άλλαζε και ποια ήταν αυτή η συμπεριφορά. Τα ψέματα, οι επισκέψεις σε site πορνό, ο ψυχαναγκαστικός αυνανισμός, οι συνομιλίες του με trans και cross συνεχίζονταν. Έτσι ήταν πάντα. Όλα αυτά μου τα παραδέχθηκε ο ίδιος, δεν τα ανακάλυψα μόνη μου όταν μετά από την περίοδο της μανίας, έπεφτε σε ηρεμία κατάθλιψη για λίγο, μου μιλούσε και μου έλεγε τι έκανε κατά το διάστημα που είχε μανία. Δηλαδή, παντρεύτηκα έναν άνθρωπο που, οκ, okay, ήταν αρκισιστής, πλέον κάπως τους μυρίζομαι, μου έτυχε σκηνικό και δεν πλέχτηκα καν, αλλά τα υπόλοιπα κυρία Θέκλα πώς μπορούμε να τα καταλάβουμε. Και να δούμε τι μας λέει για τον πρώην για να δούμε τι μας λέει. Ο πρώι μου, για να πάει στα μπουρδέλα, έφευγε από το σπίτι στις 3 το ξημέρωμα, ενώ έπαιγαινε δουλειά στις 5 το πρωί. Εγώ κοιμόμουν και μεταφορικά και κυριολεκτικά όμως. Όταν είδα τους χάρτες μια φορά, δηλαδή τον GPS, τυχαία, με έβγαλε φυσικά τρελή και εννοείται οι χάρτες έδειχναν λάθος. Αργότερα, όταν είχε τη φιλενάδα, Ταυτόχρονα πήγαινε και με cross-dresser. Cross-dressers είναι οι άνδρες που ντύνονται με γυναικεία ρούχα στην περίπτωση. Αυτή μπορεί να είναι και μια γυναίκα που ντύνεται με ανδρικά ρούχα, cross-dresser. Όταν παντρευτήκαμε, έκανε σεξ τη δουλειά με μια γυναίκα 65 χρόνων, εμφανισιακά σαν 70 χρόνων, γιαγιά, και εγώ ήμουν 24. Τα λέω πολλά μαζί τώρα, αλλά με κυρίευσε ένας φόβος για το μέλλον. Ότι Πώ θα καταλάβουμε σε νέα σχέση, για παράδειγμα, αν κάποιο είναι παιδεραστή. Δεν ήταν ο πρώην παιδεραστή, αλλά ρωτάω γενικά. Εδώ θέλω να πω ότι είναι εντελώ άλλο πράγμα κάποιο να είναι θυσμένο στο σεξ και εντελώς άλλο πράγμα κάποιο να έχει παιδοφιλικέ συμπεριφορέ, να είναι παιδεραστή, να είναι παιδόφιλο. Είναι εντελώ δύο διαφορετικά ζητήματα. Υπάρχει αυτή η συνθήκη του να είναι ένας άνθρωπος εθισμένος στο σεξ. Αλλά δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι αν κάποιο είναι θυσμένος στο σεξ, είναι και παιδόφιλο ή παιδεραστή. Και θα μιλήσω στη συνέχεια και για παιδόφιλου και παιδεραστέ, οι οποίοι επειδή δεν έχουν ένα αρκισιστικό στυλ προσωπικότητα και έχουν ενσυναίσθηση, αντιλαμβάνονται ότι έχουν αυτό το πρόβλημα. Και μετά που θα τους παρασχεθεί θεραπεία, ψάχνουν τρόπους ούτως ώστε να μην το επαναλάβουν ξανά. Γιατί στη βιβλιογραφία έχουμε περιστατικά ανθρώπων οι οποίοι πήγαν σε ειδικού ψυχικής υγείας, ομολόγησαν ότι είχαν παιδοφιλικές τάσεις τις οποίες δεν τις εκπλήρωσαν, δεν κακοποίησαν δηλαδή παιδιά, εννοείται ότι είναι ποινικά κολάσιμο, απαράδεκτο, εγκληματικό ένα ενήλικας να έχει οποιαδήποτε σεξουαλική σχέση με παιδί, εννοείται αυτό και το τονίζω, Υπάρχουν όμως στη βιβλιογραφία περιπτώσεις ανθρώπων, οι οποίοι επισκέφτηκαν είτε κλινικό ψυχολόγο είτε ψυχίατρο, ομολόγησαν ότι είχαν παιδοφιλικές τάσεις και ζήτησαν βοήθεια για να συγκρατήσουν τον εαυτό τους ώστε να μην προβούν σε εγκληματικές ενέργειες, γιατί πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, γιατί η παιδοφιλία αποτελεί έγκλημα. Λοιπόν, άρα εσύ ρωτάς πώς θα καταλάβουμε σε νέα σχέση αν κάποιος για παράδειγμα είναι παιδεραστής, πώς θα καταλάβουμε αν είναι ανώμαλος. Η λέξη ανώμαλος δεν μου αρέσει, έτσι όπως τη γράφεις. Φαντάζομαι ότι αυτό που εννοείς, εννοείς ότι ο πρώην άνδρας σου είχε και ένα εθισμό στο σεξ και ένα μπέρδεμα όσον αφορά στη σεξουαλικότητα του και στη σεξουαλική του ταυτότητα. Δεν μου αρέσει να το ονομάσουμε αυτό ανομαλία, αυτό το οποίο σε αφορά και έχει σχέση με εσένα που ήσουν παντρεμένοι μαζί του ήταν τα ψέματα και η απιστία. Πώς θα καταλάβω αν ένας άνδρας θέλει άνδρες αν κάνουμε καλό σεξ. Στο σεξ μαζί μου για παράδειγμα ήταν πάντα άψογος, τρία θαυμαστικά. Για να κάνει σεξ με την κόμενα έπαιρνε σιάλη. Το σιάλη είναι ένα φάρμακο το οποίο βοηθάει στην αύξηση τη ερωτική επιθυμία και κατ' επέκταση και στη σεξουαλική απόδοση των ανδρών. Το γνωρίζω γιατί για κάποιο λόγο πριν κάνει κάτι, ερχόταν και μου το έλεγε. Όχι ότι θα το κάνει, αλλά ότι π.χ. έμαθα αυτό. Δεν ξέρω, για να νιώθει ότι με κοροϊδεύει. Τέλος πάντων, δεν τα γνώριζε πριν, αλλά και να ήξερε τα σιάλη, σιγά μην έπαιρνε για μένα, αφού ήταν και τσιγκούνη. Όλα τα έχει μαριωρή, είχε και το τσιγκουνιό. Δεν λέει παροιμία όλα τα έχει μαριωρή ο Φερετζέ τη Λύπη. Ε, σε αυτή την περίπτωση είχε όλα τα ελαττώματα, είχε και το τσιγκουνιό. Καθόλου τυχαίο. Καθόλου τυχαίο. Οι ναρκιστέ είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι εν γενό τσιγκούνιδε. Έστω αν κάποιε φορέ παρουσιάζονται ω γαλαντόμοι για να έχουν μια καλή κοινωνική εικόνα, Στι διαπροσωπικές και οικογενειακέ του σχέσει είναι τσιγκούνιδε. Για το σεξ έλεγε ότι δεν είναι πολύ του σπορ. Αλλά οκ, okay, το κάναμε γύρω στι δύο φορέ την εβδομάδα περίπου. Βεβαίω είχε μειωθεί σε σχέση με την αρχή τη σχέση. Δύο φορέ την εβδομάδα για ένα ζευγάρι που έχει μικρά παιδιά είναι απολύτω φυσιολογικό και αναμενόμενο. Δεν θεωρείται ότι είναι πολύ αραιή η σεξουαλική ζωή ενό ζευγαριού που έχει μικρά παιδιά, αν συναντιούνται σεξουαλικά δύο φορέ την εβδομάδα. Συνεχίζει η φίλη και λέει: Δηλαδή έχω ερωτήματα που απάντηση για αυτά δεν πήρα ούτε από ψυχιάτρου ούτε από ψυχολόγου. Ο πρώην μου τι ήταν, και πάμε εδώ τώρα στη σωρία των επιθέτων που χρησιμοποιεί για τον πρώην τη. Ανώμαλο, σαδιστή, ψεύτη, κλέφτη. Μέκλεβε, τον είχα πιάσει. Νάρκησο, διπολικό, κόπανο. Το βοήθησα να βρει τη διπολική διαταραχή και αυτό μέθαβε παντού. Αφήστε που καφιότα για την κόμενα. Είναι και μισογίνης, όσο δεν πάει. Τόσο πρόβλημα δηλαδή, πώ μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Αντιστρέφω το ερώτημα. Τόσο πρόβλημα, πώ μπορούμε να μην το αναγνωρίσουμε. Και στη συνέχεια, εσύ ίδια στην επιστολή σου περιγράφει για ποιο λόγο δεν μπόρεσε να το αναγνωρίσει. Ξαναλέω ότι αν ένα άνδρα ελκύεται από τραν γυναίκε και cross-dressers, αυτό δεν τον κάνει ανώμαλο, αυτό τον κάνει queer. Να μην είναι δηλαδή ετεροφιλόφιλος. Δεν είναι ανομαλία να μην είναι κάποιο ετεροφιλόφιλος. Είναι όμως ανήθικο να παρουσιάζει κάποιο τον εαυτό του ετεροφιλόφιλο και ω αφοσιωμένο στο τέρι του και ταυτόχρονα να απατά το τέρι του με οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο, οποιοδήποτε φίλου και οποιοδήποτε ερωτικού προσανατολισμού. Δεν είναι ανομαλία κάποιος να ελκύεται από ανθρώπους οι οποίοι να είναι του ίδιου φίλου ή να είναι trans ή να είναι cross-dressers. Αυτή είναι μια κοινωνική προκατάληψη. Όμως, όντω συνιστά τραυματική συμπεριφορά προς εσένα, σε αδικούσε με το να σε απατάει, ανεξαρτήτως αν σε απατούσε με γυναίκες οι άνδρες που ντύνονταν με γυναικεία ρούχα, οι τρανς. Πώς να καταλάβω την ανομαλία σε κάποιον αν είναι τόσο καλός ψεύτης. Εδώ θα σου το κάνω rephrase και θα πω πώς θα καταλάβω τον παλιό χαρακτήρα σε κάποιον αν είναι τόσο καλός ψεύτης. Σε συγκρίσει με πρώην του που λέγατε και χθε στο βίντεο, πάντα εγώ ήμουν το ξεχωριστό και η καλύτερη σε όλα. Έτσι έλεγε. Με κοιτούσε στα μάτια και έλειωνε τάχα από αγάπη. Ποτέ δεν είπε εγώ δεν κάνω για σχέση, δεν είμαι για γάμο ή οτιδήποτε. Θα τον είχα αφήσει αμέσως από τότε. Άρα δηλαδή στα λόγια σου λέγε όλα όσα περίμενες να ακούσεις και όλα όσα τέριαζα λεχτικά με τις πράσινες σημαίες, ενώ στην πράξη έκανε άλλα. Ποτέ δεν τον πίεσα εγώ για κάτι. Λοιπόν, πάμε τώρα να διαβάσουμε εκείνη ακριβώς την παράγραφο που μας λέει γιατί δεν τον είχες καταλάβει. Στην εφηβεία, όταν ήμουνα στην εφηβεία, δηλαδή όταν αυτή η κοπέλα ήταν έφηβος, ανήλικη, στην εφηβεία με είχε αφήσει έγκυο και εγώ πήγα και το έριξα, προέβησε έκτρος η διακοπική εισης, η κοπέλα δηλαδή, γιατί τα μικρά παιδιά και δεν ήθελα να νιώσει ότι τον πιέζω. Ε, κορίτσι μου, άνθρωπο που τον γνώρισες ενώ είσαι στα μικρά παιδιά και συνδέθηκε μαζί του συνεξαρτητικά ενώ στα μικρά παιδιά. Πώ περίμενε να τον καταλάβει ότι ήταν ένα ναρκιστή του κερατά, γιατί περί ναρκιστή πρόκειται. Αυτή η συμπεριφορά που περιγράφει τα επαναλαμβανόμενα ψέματα, οι απιστίε, οι δολιότητε, οι κλεψιέ, όλα αυτά δείχνουν έναν άνθρωπο με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα ίσω και ψυχοπαθητικό στυλ προσωπικότητα, σίγουρα δείχνουν μια διαταραγμένη προσωπικότητα, σίγουρα δείχνουν ένα κόπανο, ένα παλιό χαρακτήρα και εσύ ήσουν συνεξαρτώμενοι μαζί του. Τι σημαίνει ποτέ δεν τον πίεσα για κάτι στην εφηβεία, με είχε αφήσει έγκυο και εγώ πήγα και το έριξα γιατί ήμασταν μικρά παιδιά και δεν ήθελα να νιώσει ότι τον πιέζω. Δηλαδή προχώρησε σε διακοπή κοίησης όχι γιατί εσύ ίδια δεν ήθελε την εγκυμοσύνη, αλλά για να μην νιώσει ο σύντροφο ότι τον πιέζει. Μία γυναίκα που παίρνει την απόφαση για διακοπή κοίηση με μοναδικό γνώμονα το να μην νιώσει ο σύντροφο τη ότι την πιέζει, είναι μία γυναίκα κάργα, κάργα συνεξαρτωμένη. Ασχέτω που μετά από 6 χρόνια παντρευτήκαμε και κάναμε οικογένεια, επειδή μου το γνώρισε παιδί, άρα συνδέθηκε μαζί του παιδί. Άρα, τότε που τον γνώρισες τον αποδέχτηκε ω τέλειο, συνεξαρτήθηκε μαζί του και η συνεξάρτηση τυφλώνει. Σε αυτό το σημείο θα σας πω φυσικά ότι στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου θα βάλω και το link με το επεισόδιο για τη συνεξάρτηση. Έτσι λοιπόν, έξι χρόνια μετά, παντρευτήκαμε και κάναμε οικογένεια και αυτός συνέχιζε να μιλάει κρυφά με τις πρώην του. Είχε κρυφή ζωή. Αυτούς πώς τους καταλαβαίνουμε όταν δεν τα φτιάχνουμε μαζί τους στην εφηβεία και έχουμε ψυχοεκπαιδευτεί και ψυχοθεραπευτή, τους καταλαβαίνουμε εύκολα. Εάν όμως είμαστε μικρά παιδιά, χωρίς ψυχοεκπαιδευτικές γνώσεις και χωρίς εγκεφαλική και ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα, δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε. Κυρία Θέκλα, είμαι τόσο ηλίθια. Όχι, δεν είσαι ηλίθια. Ήσουν μικρή και συνεξαρτήθηκα. Όταν κάποιος είναι τόσο καλός ψεύτης, κλάμα και συνέστημα πούλα φουλ. Δεν έβγαινε και δεν με έγραφε για παράδειγμα. Μαζί βγαίναμε και όλα καλά. Από πού να το καταλάβω. Εγώ μέσα μου έλεγα, όταν μια κατάλαβα, ότι παντρεύτηκα τον σατανά, τον ίδιο όμως. Χωρίς όμως δικαίωμα, κυρία Θέκλα, πώς να καταλάβω. Να τον παρακολουθούσα. Δεν έμενε κάτι άλλο. Αλλά δεν μπορώ εγώ να είμαι στη τσίτα όταν μπαίνω σε μια σχέση αφήνω λίγο χώρο στον άλλο. Είναι λάθος. Μήπως αφήνω πολύ χώρο. Η εμπιστοσύνη τελικά πώς αποφυγείται. Θα απαντήσω στη συνέχεια το ερώτημα για το η εμπιστοσύνη τελικά πώς αποφυγείται. Αν μπορείτε και όποτε μπορείτε και αν υπάρχει καθοδήγηση σε αυτό που ζητάω δηλαδή, ίσως και να μην υπάρχει, κάντε κανένα σκληροπυρηνικό βίντεο τέτοιου τύπου για γερά στομάχια να ξεστραβωθώ κι εγώ και όποιος το έχει ανάγκη. Φοβάμαι κυρίως γιατί έχω παιδιά. Βέβαια, αποκλείεται να βρω άντρα έτσι όπως τον έχω στο μυαλό μου. Εννοείς έτσι όπως τον έχεις ιδανικά μέσα στο μυαλό σου. Αρχίζω να αποδέχομαι ότι θα μείνω μόνη μου. Είμαι μόνη, εντελώς μόνη συναισθηματικά, για αρκετά χρόνια. 6-7 χρόνια. Και ίσως καλύτερα, αλλά επειδή δεν ξέρεις και ποτέ φοβάμαι τι άνθρωπο θα γνωρίσω στα παιδιά μου αν τύχει ποτέ κάτι και φοβάμαι μήπως κακοποιηθώ τόσο άγρια ξανά. Ήταν σαν να κρεμίστηκε ο κόσμος όταν τα είχα μάθει όλα αυτά. Ειδικά που πήγαινε με τρανς και τα λοιπά, είχα σορκαριστεί. Ένιωθα να μου ξεριζώνουν την καρδιά. Δεν πίστευα ότι η καρδιά πονάει τόσο πολύ, μα το Θεό Νόμιζα ότι ήταν σχηματικό όταν λέγαμε μου πλήγωσε ή μουράγεσαι στην καρδιά, αλλά το βίωσα. Και φάρμακο πέρα από το κλάμα, την απομόνωση, τη σκέψη και έπειτα εσά, δεν βρήκα άλλο. Αφού πήγε με τραν, είναι και γκέι ή απλό εξωμανεί, δεν ξέρω τι είναι, αλλά προσπαθώντα να βάλω τον εαυτό μου στα δικά σου τα παπουτσιά, σκέφτομαι ότι. Αν ήμουν εγώ στη θέση σου, δηλαδή μια straight γυναίκα παντρεμένη με έναν άνδρα που μου παρουσιάστηκε ως straight, θα με πείραζε λιγότερο, θα με ενοχλούσε λιγότερο να μάθω ότι είχε ερωτικέ επαφέ με trans και cross dressers παρά με γυναίκε. Γιατί θα σήμαινε ότι ο λόγο που δεν πάει μαζί μου είναι επειδή δεν έχω το, το ανάλογο σώμα και την ανάλογη σεξουαλική ταυτότητα που του ταιριάζει. Φυσικά υπάρχουν και κοινωνικέ προκαταλήψει και τα στερεότυπα που μα έχουν φυτέψει μέσα στο μυαλό μα ότι η ομοφιλοφιλία είναι ανομαλία και είναι κάτι πολύ σοβαρό, πολύ πιο σοβαρό από μια οποιαδήποτε ετεροφιλόφιλη σχέση. Μιλάω τώρα για την απιστία. Το να σε απατά ο άνδρα σου με άνδρα ή το να σε απατά η γυναίκα σου με γυναίκα σε ένα ζευγάρι που είναι άνδρας και γυναίκα, δεν είναι σοβαρότερο πρόβλημα από το να σε απατά ο άντρα σου με γυναίκα και η γυναίκα σου με άντρα. Πάλι περί απιστία πρόκειται. Ούτε επίση σημαίνει το να έχει έλξη για άτομα του ίδιου φίλου trans και cross ότι αυτό ε, τον έκανε να είναι ναρκιστή και κακοποιητικό. Είτε ναρκιστή και κακοποιητικό ανεξαρτήτω ερωτικού και σεξουαλικού προσανατολισμού. Εθισμένος στο πορνό είναι στάντ σίγουρα. Λόγω διπολικής πας με άνδρες cross-dresser, παίζει αυτό. Όχι, λόγω διπολικής δεν κάνεις απολύτως τίποτα. Η διπολική δεν σε κάνει να έχει συγκεκριμένο ερωτικό ή σεξουαλικό προσανατολισμό ή να απατά τον ή τη σύντροφό σου. Τα περιστατικά μανίας ευνοούν τον εθισμό στο σεξ, αλλά δεν έχουν όλοι διπολική εθισμό στο σεξ όταν βρίσκονται σε περίοδο μανία. Έχουν μόνο όσοι και χωρί τη διπολική είναι εθισμένοι στο σεξ ή ήταν εθισμένοι στο σεξ και προτού αναπτύξουν τη διπολική διαταραχή. Εθισμένο στο πορνό είναι στάνταρ. Ξαναδιαβάζω. Λόγω διπολική σπα με άνδρε cross-dresser παίζει αυτό, όχι είπα. Αλλά μετά συνέχισε να επικοινωνεί με τρανς χωρίς να έχει σεξουαλικές επαφές και ενώ έπαιρνε σωστή θεραπεία. Δεν ξέρω για ποια διαταραχή να ρωτήσω πρώτα. Μία διαταραχή έχει ο άντρα σου. Διπολική διαταραχή. Από όλα αυτά που αναφέρει, διαταραχή είναι η διπολική διαταραχή. Μπορεί διαταραχή να θεωρηθεί και ο εθισμός στο σεξ και ο εθισμός στο πορνό. Όμω η έλξη από άτομα του ίδιου φίλου δεν αποτελεί διαταραχή. Ούτε το να έχει παλιό χαρακτήρα αποτελεί διαταραχή. Αποτελεί έναν Τύπο προσωπικότητα. Έναν αρκισιστικό τύπο προσωπικότητα. Αυτέ ήταν οι νοσηρέ και σκοτεινέ εποχέ που σα είχα δίπλα μου. Ξύπνησαν χθε ξανά. Α, κυρία Θέκλα, σε καμία περίπτωση, μα καμία όμω δεν περνάει από το νου με επανασύνδεση. Θέλω να το τονίσω. Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι για σένα. Αυτό ο άνθρωπο μου προκαλεί αηδία. Αν ήταν απλώ διπολικό και είχε έναν καλό χαρακτήρα. Κανένα πρόβλημα δεν θα είχα, όπως και το απέδειξα στο παρελθόν. Αλλά όλα τα άλλα, όχι. Έχω γνωρίσει ως ψυχολόγος ανθρώπους με διπολική διαταραχή, οι οποίοι ήταν εξαιρετικά καλοήθης άνθρωποι και γι' αυτό το λόγο συνεργαζόντουσαν και με το ψυχίατρο τους και με το ψυχολόγο τους, έπαιρνα σωστά την αγωγή τους και τακτικά, έκανα σωστά τη θεραπεία τους και δεν είχαν σε καμία περίπτωση τέτοιου είδους κακοποιητικές συμπεριφορές προς τον ή σύντροφό του. Τώρα αυτό ο πρώην μου τα είχα παρακαλάει ακόμα. Κρύα και διάφορα, φαντάζεστε. Ούτω ή άλλω, συνεχώ είναι αμέτωχο και μου από τότε που τον γνώρισα. Άρα από τότε που τον γνώρισε, ήταν συνεχώ αμέτωχο και μου Άρα αυτό είναι μια τεράστια κόκκινη σημαία. Ένα τεράστιο κόκκινο καμπανάκι να είναι ένα άνθρωπο που γνωρίζουμε συνεχώ αμέτωχο και μου αποστασιοποιημένος συναισθηματικά, δεν συνδέεται πλήρω συναισθηματικά μαζί του. Μόνο στην ιδέα να είμαι μαζί του καίγεται το στέρνο μου. Αυτό μας έλειπε μετά από τόσες απιστίες που βίωσες και μετά από τόση κοροϊδία που βίωσες και τόσο ψυχολογικό πόλεμο που βίωσες από τον πρώην άνδρα σου να μην καίγονταν το στέρνο σου στην ιδέα να έχεις ξανά σχέση μαζί του. Του έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν ταιριάζουμε σαν άνθρωποι και πως πλέον δεν έχω ερωτικά συναισθήματα για εκείνον και είναι αλήθεια. Είτε τον βλέπω είτε όχι είναι ένα και το αυτό. Πλέον είμαστε μόνο γονεί και χωρίς να κρατάω κακία γι' αυτό. Αν έχετε την καλοσύνη κυρία Θέκλα όποτε θέλετε και μπορείτε, θα βοηθούσε πολύ να καταπιαστείτε με κάτι από όλα αυτά, αν υπάρχει σωτηρία βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ και χίλια συγγνώμη για την ενόχληση. Θα ήθελα να πιστέψετε ότι δεν είμαι τρελή. Χαχάμπι μου κάνετε περιοριστικά. Καλή σας μέρα, με εκτίμησε, όχι αγάπη μου, δεν είσαι τρελή, τραυματισμένη είσαι, πληγωμένη είσαι, χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία, οπωσδήποτε. Λες πως τον έχει συγχωρέσει, αλλά δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τα τραύματα που σου προκάλεσε η εξαιρετικά κακοπιτική του συμπεριφορά και χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Μπορεί να λες ότι δεν κρατάς κακία, αλλά δεν είναι θέμα να κρατάμε κακία ή όχι. Είναι θέμα να ξεπεράσουμε το τραύμα, στην περίπτωση σου τα πολλά τραύματα που έχεις βιώσει από τον άνθρωπο αυτό. Είναι το θέμα είναι να ξεπεράσουμε τα τραύματα που προκλήθηκαν από μια κακοποιητική σχέση. Στο επόμενο επεισόδιο του podcast θα μιλήσουμε για τη συγχώρεση και την συγνώμη. Πότε μία συγνώμη είναι ειλικρινής και τι σημαίνει η συγχώρεση σε ψυχοεκπαιδευτικά και ψυχοθεραπευτικά πλαίσια. Λοιπόν, θέλω να απαντήσω στο ερώτημα που έθεσε η Φίλη προηγουμένως και είπα ότι θα το αφήσω για το τέλος. Η εμπιστοσύνη τελικά πώς αποκτιέται. Πώς αποκτούμε εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο τον οποίο γνωρίζουμε, φλεστάρουμε μαζί του και επιδιώκουμε να ξεκινήσουμε μια σχέση, μια σχέση ζωής, να δημιουργήσουμε οικογένεια και το καθεξής. Η εμπιστοσύνη αποχτιέται μέσα από την αυθεντική εμπειρία της ουσιαστική σύνδεση με έναν άλλον άνθρωπο, με τον οποίο διαπιστώνουμε στις πράξεις και όχι μόνο στα λόγια, ότι ταιριάζουμε και έχουμε παρόμοιες αρχές, αξίες και ιδανικά και συμβαδίζουμε. Η εμπιστοσύνη αποκτιέται στην πράξη. Για να είμαστε όμως ψυχοσυναισθηματικά όριμοι, ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε αν ένας νέος άνθρωπος που γνωρίζουμε και με τον οποίο φλερτάρουμε είναι ένας άνθρωπος που αξίζει να τον εμπιστευτούμε, υπάρχουν κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις για μας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε ψυχοσυναισθηματικά όριμοι και ηλικιακά όριμοι. Δεν μπορεί ένα παιδί στην εφηβεία, ένα παιδί 13, 14, 15, 16, 17 χρονών να επιλέξει σύντροφος ζωής. Είναι μεγάλη πιθανότητα, αν κάνουμε επιλογή συντρόφου ζωή σε μια ηλικία που ακόμη δεν έχει αναπτυχθεί πλήρω ο εγκεφαλό μα, να κάνουμε μια επιλογή η οποία να μην μα ταιριάζει όταν οριμάσουμε. Γνωρίζω περιπτώσει στι οποίε παιδιά στην εφηβεία επέλεξαν σύντροφο ζωή και αργότερα, μετά τα 26, μετά τα 27, μετά τα 30, συνειδητοποίησαν ότι βρίσκονταν παντρεμένοι με έναν άνθρωπο που δεν ήταν κακοποιητικό, αλλά δεν τέριαζαν καθόλου, μα καθόλου, μα καθόλου. Είναι πιο extreme. Οπωσδήποτε η δική σου περίπτωση είναι ακραία η δική σου περίπτωση επειδή εσύ βρέθηκε παντρεμένη με έναν άνθρωπο εξαιρετικά κακοποιητικό, εξαιρετικά δόλιο και οπωσδήποτε κόπα. Η διπολική διαταραχή είναι το λιγότερο που θα έπρεπε να σε απασχολεί σε σχέση με την καταλληλότητα του ως συντρόφου αυτό που τον καθιστούσε εξαιρετικά κατάλληλο σύντροφο ήταν η συστηματική απιστία, ο εθισμός του στο σετ, η δολιότητα του, τα ψέματα του, η εξαπάτηση, η κλεψιά και όλες αυτές οι εξαιρετικά απάνθρωπες συμπεριφορές προς εσένα. Και θα το τονίσω ξανά ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν ήταν ότι πήγαινε με cross-dresser και trans, το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι σου έλεγε ψέματα και σε απαντούσε. Γιατί όταν χαρακτηρίζουμε μια τέτοια τάση ενός ανθρώπου να ελκύεται από άτομα του ίδιου φίλου ή να έχει έναν μη ετεροφιλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό ως ανομαλία, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι αυτό είναι κάποιο είδους αρρώστια έχει μια ανομαλία αυτός, έχει μια αρρώστια και τίνουμε να δικαιολογούμε τους ανθρώπους που θεωρούμε αρρώστους. Δηλαδή, πω πω ο είναι άρρωστος και έχει αυτή την αρρώστια και μου το έκρυψε. Δεν είναι η έλξη από trans και cross dressers αρρώστια ή ανομαλία, είναι μια ερωτική έλξη. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παντρεμένος με έναν άλλον άνθρωπο και έχει συμβληθεί σε μονογαμική σχέση, είτε απατήσει με άντρα, είτε με γυναίκα, είτε με τρανς, είτε με έναν άνθρωπο που είναι cross-dresser ή οτιδήποτε, δεν έχει διαφορά. Σημασία έχει ότι απατάει, ότι σπάει τη συμφωνία της μονογαμικότητας, ότι προσβάλλει την πίστη στη συζυγική σχέση. Λοιπόν, φίλε χρειάζεσαι ψυχοθεραπεία, ψυχοθεραπεία και ψυχοθεραπεία, όχι μόνο ψυχοεκπαίδευση, για να ξεπεράσει τα πολλαπλά τραύματα που βίωσε μέσα σε αυτή την εξαιρετικά κακοπιτική σχέση. Για να μπορέσουμε να μετρήσουμε ορθά έναν άνθρωπο για το αν πρόκειται, για έναν έντιμο άνθρωπο που τα λόγια του συμβαδίζουν με τις πράξεις του και που οι πράξεις του συμβαδίζουν με τα λόγια του, Χρειάζεται εμείς ήδη να είμαστε θεραπευμένοι από τραύματα του παρελθόντος, να είμαστε ψυχοσυναισθηματικά όρημοι, να μπορούμε πλέον να παραμείνουμε μόνοι μας. Σου το δίνω, το έχεις αυτό, μπορείς να παραμείνεις μόνη σου, μπράβο. Αυτό είναι ένα μεγάλο άλμα ψυχοσυναισθηματικής όρημανσης, το να μπορείς να είσαι μόνη σου. Και χρειάζεται να μην δίνουμε με τα μούτρα σε μια νέα γνωριμία οι άνθρωποι που έχουν τάση προς τη συνεξάρτηση, οι άνθρωποι που έχουν συνεξαρτηθεί έστω και μία φορά, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σε μια νέα γνωριμία να προχωρήσουν στην εμπιστοσύνη προτού ελέγξουν εάν οι πράξει και τα λόγια ενό ανθρώπου συμβαδίζουν και αν ο νέο άνθρωπος που έχουν γνωρίσει είναι στην πραγματικότητα ένα καλό σύντροφο και όχι μόνο μέσα στη φαντασία του. Γιατί οι συνεξαρτόμενοι έχουμε την τάση να δημιουργούμε φαντασιωτικέ ιδανικέ καταστάσει, τι οποίε να ερωτευόμαστε και όχι το πρόσωπο. Οι συνεξαρτώμενοι, όταν συνεξαρτώνται, ερωτεύονται τη φαντασίωση που έχουμε στο μυαλό του για εκείνο το πρόσωπο με το οποίο δημιουργούν σχέση και όχι το ίδιο το πρόσωπο, γιατί κατά τη διάρκεια τη συνεξάρτηση, το μυαλό δημιουργεί εξειδανικευτικέ εικόνε του προσώπου από το οποίο συνεξαρτώμενο είναι εξαρτημένο ή δεμένο ή συνεξαρτημένο, α το πούμε καλύτερα. Αυτό το επεισόδιο του podcast είχε πολλέ αναφορέ σε πολλά άλλα βίντεο και επεισόδια του podcast. Στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου η σύνδεσμοι για όλα αυτά. Θεωρώ ότι είναι χρήσιμη μια τέτοια μελέτη περίπτωσης για να κατανοήσουμε κυρίως ότι είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα η ποιότητα της προσωπικότητας ενός ανθρώπου, η ηθική ποιότητα της προσωπικότητας ενός ανθρώπου, το να είναι ένας άνθρωπος έντιμος ή ανέντιμος και εντελώ άλλο και διαφορετικό πράγμα ένας άνθρωπος να πάσχει από μια σοβαρή ψυχική διαταραχή όπως είναι η διπολική διαταραχή. Προσοχή, 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 γιατί ένας άνθρωπος με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας μπορεί να καταφύγει στην προσφυλή μέθοδο της επίκληση στο συνέστημα και της χειραγώγησης και να χρησιμοποιεί μια διάγνωση που έχει ως άλλοθη για κακοποιητικές συμπεριφορές τις οποίες κάνει επειδή είναι κοπανός. Προσοχή. Σας στέλνω την αγάπη μου και θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω για ιστορίες επιτυχίας για ανθρώπους οι οποίοι ενώ είχαν τυφλωθεί στο παρελθόν, ενώ είχαν συνεξαρτηθεί στο παρελθόν και είχαν μπει στη διαδικασία να ανέχονται κακοποίηση χειρίστου του είδου, κατάφεραν με ψυχοθεραπεία, με ψυχοεκπαίδευση και προσωπικό πνευματικό αγώνα να οριμάσουν ψυχοσυναισθηματικά, να διαχειριστούν τα τραύματά τους και να μπορούν και να μείνουν μόνοι τους αλλά και όταν γνωρίσουν έναν αξιόλογο άνθρωπο να μπορούν να το διακρίνουν και όταν γνωρίσουν έναν άνθρωπο που να έχει έναν αρκησιστικό στυλ προσωπικότητας πάλι να μπορέσουν να το διακρίνουν και να μην μπλέξουν ξανά σε παρόμοιε πολύ ταλαιπωρητικές, πολύ τραυματικέ καταστάσεις. Θέλω την αγάπη μου σε όλους σας. Αγωνιστικούς χαιρετισμού στη φίλη. Να συνεχίσεις την προσπάθειά σου. Σε παρακαλώ πολύ πρέπει να κάνεις και ψυχοθεραπεία ή να συνεχίσεις να κάνεις ψυχοθεραπεία αν ήδη κάνεις. Και μπορείς να βγεις μέσα από αυτή την δύσκολη συνθήκη στην οποία βρίσκεσαι όπου πάσχεις από σύνθετη διαταραχή με ένα τραυματικό στρες έχοντας πολλαπλά τραύματα από τον πρώην άντρα σου και ένα περιστατικό ή μία συνθήκη να σου προκαλεί συναισθηματικές αναδρομές και μνημονικές αναδρομές στην περίπτωση τη δική σου. Δηλαδή αυτό που έπαθες, η συναισθηματική απορρίθμιση προήλθε και από μνήμες που ξύπνησαν από το παρελθόν, μνήμες γεγονότων και από μνήμες συναισθημάτων. Άρα πολύ πιθανόν εσύ να έχεις και απλή διαταραχή μετατραυματικού στρες και σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες ταυτόχρονα. Δεν μπορώ όμως να σε διαγνώσω μέσα από ένα email να απευθυνθείς σε ένα ειδικό ψυχική υγεία τη δική σου επιλογή και να το ψάξετε αυτό το θέμα. Γιατί πολύ πιθανόν να πάσχε και από απλή διαταραχή μετατραυματικού στρε και από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε. Στο σύνδεσμο για το επεισόδιο του podcast που μιλάμε για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε, εξηγείτε και τι είναι η απλή διαταραχή μετατραυματικού στρε. Σα χαιρετώ. Bye.